Στη σύλληψη ενός γιατρού στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης προχώρησαν οι αρχές το απόγευμα της Τρίτης. Πρόκειται για γιατρό του ΕΣΥ που υπηρετεί σε κλινική του νοσοκομείου, ο οποίος συνελήφθη από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάς μετά από καταγγελία του συζύγου ασθενούς να παραλαμβάνει 500 ευρώ σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα προκειμένου να παρακάψει τη σειρά προτεραιότητας και να τη χειρουργήσει. Η πληροφορία είναι σωστή. Ένας γιατρός στο νοσοκομείο μας μετά από καταγγελία ασθενούς ζήτησε χρήματα για να κάνει κάποια επέμβαση. Η καταγγελία έγινε στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας, που είναι η αρμόδια υπηρεσία για να εξετάζει τέτοιες καταγγελίες, και με προσημειωμένα χαρτονομίσματα συνελήφθη ο γιατρός. Αυτή ήταν η ενημέρωση από την αστυνομία που είχαμε. Θα ακολουθήσει το ποινικό μέρος, που είναι αρμοδιότητα των εισαγγελικών και δικαστικών αρχών, και το πειθαρχικό, που είναι αρμοδιότητα δικιά μας και της ΥΠΕ. Για να ξεκινήσει η διαδικασία η πειθαρχική, πρέπει να μας έρθει, δεν φτάνει μόνο η προφορική ενημέρωση από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, πρέπει να έρθει και το έγγραφο. Μόλις έρθει, αυθημερών θα επιληφθούμε τις υπόθεσεις με όσα προβλέπει η νόμιμη διαδικασία. Η δική σας η θέση πάνω σε ένα τέτοιο περιστατικό, λίγο να πούμε. Μπορούσε να είναι διαφορετική από το να καταδικάσω αυτό. Είναι αισχρή περίπτωση, δεν ξέρω αν τι στοιχεία υπάρχουν. Είναι αισχρό κάποιος γιατρός να εκμεταλλεύεται τη θέση του και να εκβιάζει τους ασθενείς. Όταν ο άλλος θέλει να βρει τη σωτηρία του, δεν μπορείς να τον εκβιάσεις για να ζητήσεις χρήματα. Όλες οι υπηρεσίες στο νοσοκομείο μας παρέχονται δωρεάν. Κανείς δεν πρέπει να πληρώσει τίποτα. Εξαίρεση είναι τα απογευματινά τακτικά ιατρία με ραντεβού που πληρώνει στο νοσοκομείο. Δεν πληρώνει στο γιατρό προσωπικά, στο νοσοκομείο πληρώνει. Για να χειρουργηθείς, για να κάνεις κάποια επέμβαση, για να νοσηλευτείς, για να πάρεις φάρμακα, όλα είναι δωρεάν. Κανείς δεν πρέπει να δίνει. Δεν είναι κάτι. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι είναι καθολικό φαινόμενο. Μην πούμε ότι συνελήφθη ένας γιατρός σήμερα, κάποιος άλλος πριν 2 χρόνια, κάποιος άλλος μετά από 1 χρόνο, ότι αφορά το σύνολο των εργαζομένων του νοσοκομείου εδώ ή το σύνολο των γιατρών. Την ίδια στιγμή έχουμε παραδείγματα, και σήμερα το πρωί μάλιστα με πήρε κάποιος τηλέφωνο να με συγχαρεί για τους γιατρούς της Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής που αντιμετώπισαν τον άνθρωπό τους με άριστο τρόπο. Και η συμπεριφορά ήταν πολύ καλή και ήρθε να μου πει συγχαρητήρια. Παρ' όλα αυτά όμως θα μπορούσε να είναι και ένα παράδειγμα αυτό, γιατί δεν είναι λίγα τα φαινόμενα. Θα πρέπει λοιπόν, το μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε είναι ότι αν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, όποτε υπάρξουν, οι ασθενείς και οι συγγενείς τους να απευθύνονται στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων. Υπάρχει τηλέφωνο που είναι 231-0-531-884. Είναι το τηλέφωνο. Παίρνουν, κάνουν την καταγγελία και αυτοί τους καθοδηγούν ακριβώς τι θα κάνουν. Δεν ενημερώνει η αστυνομία, μας ενημερώνει αφότου γίνει η σύλληψη. Ποτέ πριν. Να σημειώσουμε πως ο συλληφθής γιατρός κατηγορείται για τα αδικήματα της δωροληψίας και της απόπειρας εκβίασης.